Μόλις ολοκληρώθηκε το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στα Σούρμινα και την Ηλιούπολη στο 0-0. Ακολουθεί η συνέντευξη τύπου. Από τα αριστερά μας είναι ο άμεσος συνεργάτης του Γιάννη Ταμπρατζή, στη τεχνική ηγεσία του Σουρμένων, ο Γιώργος Καζατζής. Και τα δεξιά μας ο προπονητής Ηλιούπολης, ο Βαγγέλης Γαλάνης. Ας ξεκινήσουμε με το φιλοξενούμενο και θα του ζητήσουμε ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι. Ήταν ένα δύσκολο μάτς σήμερα, το ξέραμε εξ αρχής. Πιστεύω ότι και εμείς και τα Σούρμενα ήμασταν αρκετά καλοί στο γήπεδο, τακτικά πολύ καλοί. Ξέραμε εξ αρχής ότι ήταν πολύ δύσκολο το παιχνίδι και ότι θα κριθεί στη λεπτομέρεια. Πιστεύω ότι η ισοπαλία είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Γίνανε λιγοστές φάσεις και από τις δύο ομάδες και φαινόταν ότι όποιος βάλει τον γκολ θα πάρει το αποτέλεσμα. Γκολ δεν μπήκε και θεωρώ ότι η ισοπαλία είναι δίκαιη και πήραμε και εμείς και τα Σούρμενα αυτό που αξίζαμε. Θα ζητήσω ένα σχόλιο από τον Γιώργο τον Καζατζή. Καταρχήν θέλω να δώσω χαρακτήρα στα παιδιά για την προσπάθεια και τα παιδιά τα δικά μας, αλλά κατ' επέκταση και της Ηλιούπολης για την προσπάθεια και στον αγωνιστικό χώρο και το ήθος που έδειξαν. Ήταν ένα ντέρμπι όπως είπε και ο κόουτς. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε τον πρωτοπόρο του ομίλου. Θεωρώ ότι πρώτο ημίχρονο δεν πολύ παίχτηκε ποδόσφαιρο, ήταν αφύρωπο το παιχνίδι, πήγε πιο πολύ στη δύναμη. Τις μακρινές μπαλιές, από την άμυνα προς την επίθεση. Αλλά στο δεύτερο, αν κάποιος, όπως θα λέει, συμφωνώ με τον Τότσο, αν κάποιος όμως λίγο περτερούσε στον αγωνιστικό χώρο, ήμασταν εμείς. Θεωρώ ότι κάναμε δύο καλές, πολύ καλές ευκαιρίες. Αλλά εφόσον δεν μπήκε γκολ, μείναμε στο 0. Το παιχνίδι θα πήγαινε στο γκολ. Θεωρητικά πιστεύαμε την αρχή του παιχνιδιού. Εσύ δεν μπήκε το γκολ, μείναμε στο 0-0. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Και ελπίζω και ο τραυματισμός του παιδιού του Ρέτζο να μην είναι κάτι σοβαρό. Περαστικά του. Αυτά. Κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Βαγγέλη, με το σκεπτικό ότι παίζατε εκτός έδρας, είναι τελικά καλό το αποτέλεσμα για εσάς? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια φιλοσοφία σε όποιο γήπεδο και αν πάμε, πάμε να κερδίσουμε. Εμείς ποτέ δεν θα κλειστούμε πίσω. Πάντα θα παίζουμε ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Θετικό αποτέλεσμα είναι, γιατί η ομάδα του Σουμένου είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι παραδοσιακή ομάδα στην Αθήνα. Με ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ με ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει Super League. Πολύ καλό προπονητή, με πολύ καλό συνεργάτη όπως είναι εδώ ο φίλος μου Γιώργος. Θεωρώ ότι μια χαρά, το αποτέλεσμα για εμάς είναι μια χαρά. Δεν μπορώ να σου πω από τη 10η αγωνιστική να μιλήσουμε για κακό αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Σίγουρα θα θέλαμε την νίκη για να είμαστε μπροστά και πρώτοι στον όμιλο. Δεν ήρθε, πάμε την επόμενη Κυριακή να πάρουμε την νίκη. Τα τελευταία μάτς, Βαγγέλη, που έχετε κερδίσει 1-0, ίσως 1-0 και 2-1, έχει φέρει δύο ισοπαλίες τώρα. Θεωρείς ότι η ομάδα κάνει μια μικρή κοιλιά? Κοιτάξτε, ή δεν ισχύει αυτό, τι είστε, ποια είναι η άποψή σου? Όσοι δεν είστε κοντά μας, δεν ξέρετε τι γίνεται. Είμαστε εδώ και 40 μέρες σχεδόν, κάνουμε προπόνηση σε μισό γήπεδο πλαστικό. Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Εγώ έχω πει ότι αν η ομάδα καταφέρει και βγει αλόβητα από αυτά τα μάτς, τα 4-5 μάτς που είχαμε, κάνουμε νίκες, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θεωρώ ότι κάνουμε κοιλιά, αλλά σίγουρα παίζει έναν σημαντικό ρόλο το ότι προπονούμαστε σε ένα πολύ μικρό γήπεδο αυτή τη στιγμή, λόγω ότι φτιάχνουμε το γήπεδο, το χόρτο μας. Και καλώς ή κακώς αυτό είναι ένα αρνητικό σημείο στην ομάδα που κανείς δεν το ξέρει. Ούτε εμείς το λέμε για να δικαιολογούμαστε, δεν το λέω σαν δικαιολογία. Αλλά εγώ, σαν προπονητής, πιστεύω ότι παίζει καθοριστικό ρόλο για την εικόνα της ομάδας. Κόουτς, τι άλλαξε το δεύτερο μέρος και δεχτήκατε την πίεση των Σουρμένων? Στο πρώτο ημίχρονο καταφέρατε και κρατήσατε μακριά την αισία σας στα Σουρμένα. Στο δεύτερο, τι άλλαξε? Κοιτάξτε, δεν άλλαξαμε κάτι. Γίνανε δύο φάσεις, λογικό είναι να γίνουν δύο φάσεις και εμείς κάναμε δύο φάσεις, όχι τόσο σημαντικές ας πούμε. Σαν γηπεδούχοι τα Σούρμενα λογικό ήταν να κάνουν μία-δύο φάσεις παραπάνω, γιατί σας ξαναλέω τα Σούρμενα είναι μια αξιόλογη ομάδα.
που πιστεύω ότι εδώ πέρα δεν θα περάσει κανείς εύκολα. Αυτό, εμείς δεν αλλάξαμε κάτι. Τώρα λογικό είναι να γίνουν και δύο φάσεις. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξεις κάτι για να γίνουν δύο φάσεις ένα παιχνίδι. Ένα μήνυμα για τον κόσμο της Ηλιούπολης που ήρθε σήμερα, σας στήριξε και πάντα νομίζω είναι κοντά σας. Κοιτάξτε, εμείς τον κόσμο τον έχουμε δίπλα μας, μας βοηθάει, είναι ο 12ος παίχτης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μαζί με εμάς θέλουν να φτάσουμε την ομάδα ψηλά, μας ακολουθάνε πάντα. Εμείς το μόνο που έχουμε είναι να τους δίνουμε χαρές και καμιά φορά που στο πρόγραμμα είναι ένα κακό αποτέλεσμα, να είναι σίγουρο ότι εμείς δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και θέλουμε πάντα την νίκη. Τους ευχαριστούμε και τους θέλουμε πάντα δίπλα μας. Κότς, ευχαριστούμε. Να κάνουμε και 2-4 ερωτήσεις και στον Γιώργο του Καζατζή. Γιώργο, στο πρώτο ημίχρονο ήταν απόλυτα ισορροπημένο, όμως και εσείς δεν απειλήσατε καθόλου. Στο δεύτερο, βγάλατε τις φάσεις. Είχατε νομίζω 3-4 στιγμές σίγουρα πολύ καλές για να ανοίξετε το σκορ. Θα ήθελα να μου πεις λοιπόν, τι άλλαξε το δεύτερο και πιέσατε λίγο περισσότερο και επίσης τι δεν πήγε καλά στο πρώτο ημίχρονο για την ομάδα. Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο είχαμε αντιμετωπίσει, όπως είπα, μια πολύ καλή ομάδα. Ήταν άρεστα στημένη, έγινε ένα παιχνίδι τακτική στο πρώτο ημίχρονο και από τις δύο πλευρές ως στο αμυντικό κομμάτι. Θετικά κλείστηκαν και οι δύο. Δεν βγήκαν, δεν είχαμε πολλή κίνηση γενικά και μπροστά και στον χώρο του κέντρου. Παίζαμε λίγο βεβαιασμένα. Αυτά είπαμε στο ημίχρονο. Βελτιώσαμε την κυκλοφορία λίγο της μπάλας, να περνάει από το κέντρο χαμηλά. Εμείς σηκώνουμε μπάλα από το στόπερ μπροστά στην επίθεση, γιατί οι δύο καλούς παίκτες στο ψηλό παιχνίδι πίσω. Και πιέσαμε, δώσαμε λίγο όθηση. Δηλαδή από μόνα τους τα παιδιά πήραν και λίγο ενέργεια παραπάνω και πιέσαμε και φτιάξαμε αυτές τις φάσεις. Εντάξει, απλά λίγο βλέπουμε ότι λίγο στον κόλλ είμαστε. Δύσκολη. Εντάξει. Προσπαθούμε να το βελτιώσουμε, και θα βγει τα καλύτερα αποτελέσματα. Άρα η γεύση του ντέρμπι ποια είναι που σε αφήνει? Για μας γλυκόπικρη θα πω. Εντάξει, θα σταθώ πάλι σε αυτές τις δύο φάσεις. Λίγο φτωχία να είχαμε. Θα είχαμε πάρει το παιχνίδι, αλλά εντάξει. Σε ένα ντέρμπι όλα είναι πιθανά. Οπότε εντάξει. Και με το χ. Θέμα είναι τα άλλα παιχνίδια που έρχονται. Να έχουμε την ίδια διάθεση και ενέργεια που βγάλαμε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί θεωρώ ότι αν βγάζουμε την ενέργεια όπως βγάλαμε, δεν θα έχουμε προβλήματα με τις άλλες ομάδες. Απλά πρέπει να το κάνουμε κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή να πιστεύουμε στο στόχο που έχουμε βάλει σαν ομάδα και ο καθένας προσωπικά και ομαδικά και να πηγαίνουμε να χτυπάμε τα παιχνίδια όπως πρέπει. Και να μην περιμένουμε κάποιες φάσεις να γίνουν και αν έρθουν κτλ. Τέλος, νομίζω και εσύ πρέπει να πεις κάτι για τον κόσμο του Σουρμένου που νομίζω κάθε αγωνιστική είναι πραγματικά δίπλα σας. Ήταν συγκλονιστικός ο κόσμος. Τον ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Είναι μέσα έξω στα παιχνίδια μας, δίνει το παρόν. Εγώ σταθώ και στον κόσμο της Ηλιούπολης, γιατί έδειξε έναν ήθος. Ήταν τουλάχιστον και οι δύο φανατική πλευρά των δύο οπαδών. Ήταν άριστη. Μακάρι να γίνονται έτσι τα παιχνίδια, χωρίς έκτροπα, χωρίς τίποτα και να υπάρχει μια γιορτινή ατμόσφαιρα σε τέτοια παιχνίδια.